Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο γήπεδο των Μελισσίων με τον Χολαργό και τον Γουσουέρ Γιούμπολς να μένουν στο 1-1. Από τα αριστερά μας, όπως κοιτάμε, έχουμε τον Γενικό Αρχηγό του Γουσουέρ Γιούμπολς, τον Κώστα Σιμάκη, και από τα δεξιά μας τον προπονητή του Χολαργού, τον Γιάννη Κουσάνα. Καχάς να πούμε, το παιχνίδι έγινε στο ουδέτερο λόγω ανακατασκευής του χλωτάπιτα, Γιάννη, στο γήπεδο Χολαργού, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, ναι. Σε περίπτωση ο κόσμος που δεν γνωρίζει. Κώστα, ένα πρώτο σχόλιο για την σημερινή αναμέτρηση και αν είστε ικανοποιημένοι από το 1-1. Ένα κλασικό ντέρμπι αλφα κατηγορίας. Ξέραμε να θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία την περασμένη αγωνιστική έκανε την πρώτη σίτα. Δεν λέει κάτι ότι παίζαμε σε δεύτερο γήπεδο. Η αξία του αντιπάλου είναι δεδομένη. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ στον αγωνιστικό χώρο. Σκοράραμε πρώτη. Είχαμε και μια κλασική ευκαιρία γύρω στο 35 να βάλουμε και ένα δεύτερο γκολ. Δεν τα καταφέραμε και με μια αδράνεια της άμυνας, με ένα πέναλτι το οποίο ήταν και υπέπεσε ο σέντερ μπακ μας, φτάσαμε στο 1-1 στο τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, πιστεύω. Οι δύο ομάδες διεκδίκησαν με πολύ πάθος τη νίκη. Δεν ήρθε, πήραμε τον πόντο και συνεχίζουμε. Τώρα θα ζητήσουμε ένα σχόλιο από τον προπονητή του Χολαργού, τον Γιάννη τον Κουσάνα. Θα συμφωνήσω με τον Κώστα. Ήταν ένα παιχνίδι δυνατό, αμφίροπο. Μείναμε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, στο 5ο λεπτό περίπου. Αυτό μας δυσκόλεψε μετά να γυρίσουμε το παιχνίδι, γιατί κλείθηκε καλά πίσω ο αντίπαλος, έψαχνε την κόντρα επίθεση. Σταθήκαμε λίγο τυχεροί, θα μπορούσε να γίνει και το 2-0. Παρόλο που χάναμε στο πρώτο μήχρονο, έμεινε ευχαριστημένος. Είχαμε υπομονή στο παιχνίδι μας, γυρίσαμε την μπάλα. Μπορεί να μην είχαμε κάποιες κλασικές ευκαιρίες, φτάσαμε κοντά στην περιοχή αρκετές φορές και μας έλειπε το κάτι παραπάνω για να σκοράρουμε. Είμαστε τυχεροί, στο τελευταίο λεπτό σουφαρίσαμε. Θέλαμε το μάτι στα ίσα. Στο δεύτερο μήχρονο θα περίμενα περισσότερα πράγματα με την ομάδα μου, για να είμαι ειλικρινής. Όπως είπε και ο Κώστας, το παιχνίδι άνοιξε, έγινε λίγο ρώσικη ρουλέτα πάνω κάτω. Χάσαμε κάποιες ευκαιρίες αντίπαλοι, κάναμε και εμείς κάποιες ευκαιρίες. Αλλά θα ήθελα να έχουμε καθαρότερο μυαλό και να πάρουμε το παιχνίδι. Ακολουθήσουν και κάποιες ερωτήσεις. Γιάννη, έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι παίξατε σε ουδέτερο σήμερα? Όχι, δεν έχει παίξει ρόλο, γιατί μην σας πω ότι εμείς εκτός έδρας παίζουμε και καλύτερα. Αν θεωρηθεί ότι είναι εκτός έδρας το παιχνίδι, δεν έπαιξε καθόλου ρόλο. Απλώς θεωρώ ότι δεν ήμασταν τόσο καλοί ώστε να πάρουμε το παιχνίδι. Για μένα το αποτέλεσμα είναι δίκαιο και συνεχίζουμε, όπως είπε και ο κότς, ο Κώστας εδώ με το επόμενο παιχνίδι. Τι σημαίνει το αυτό το 1-1 για την συνέχεια, πώς θα είναι για την ψυχολογία σας? Τι δείχνει για την ομάδα του Χολαργού, μάλλον με λίγα λόγια, Γιάννη? Μπορείτε να διεκδικήσετε τον τίτλο, τι πιστεύεις για τη συνέχεια? Εμάς είναι αλήθεια ότι φύγανε πολλά παιδιά για τον πισινό κορμό. Δεν είναι δικαιολογία αυτό, είναι πραγματικότητα. Θέλουμε να είμαστε στις πρώτες θέσεις, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είτε κερδίζαμε είτε χάναμε σήμερα, δεν έχει τελειώσει κάτι. Όλες οι ομάδες είναι μαζί. Όποια ομάδα κάνει ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων, ξεκολλάει και είναι πολύ κοντά. Απλώς αυτό που θέλουμε εμείς είναι ότι να έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα. Έχουμε τώρα τρία παιχνίδια που δεν έχουμε κερδίσει. Αυτό μας ανησυχεί. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο ώστε να έρθουμε πάλι να επανέλθουμε στις νίκες. Η ομάδα θέλουμε να πάει καλά, να είναι ανταγωνιστική. Δεν μας πτώει που δεν κερδίσαμε. Πιστεύω ότι στη συνέχεια θα πάμε καλύτερα. Μπήκατε πιο δυνατά, νομίζω, στο δεύτερο μέρος. Μετά, όντως, ο Γουσού ήταν πιο επικίνδυνος. Μήπως σας ευνηδίασε σε αυτό το κομμάτι? Όχι, την ομάδα δεν ξέρουμε του Γουσού, χρόνια στην κατηγορία. Έχουμε παίξει τα τέμπελη πολλές φορές. Ξέρουμε τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι μια δεμένη ομάδα και φεύγει στην κόντρα πάρα πολύ γρήγορα. Το ξέραμε αυτό. Δεν θέλαμε να δώσουμε χώρο στο δεύτερο ημίχρονο. Από τη στιγμή που ισορροπήσαμε το αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο, το είπαμε στα αποδυτήρια. Πρέπει να έρθουμε στα 3/4, γιατί στο πρώτο ημίχρονο αναγκαστικά ανεβήκαμε ψηλά. Οπότε η άμυνά μας στην πλάτη είναι πάντα επικίνδυνο αυτό. Θέλαμε να πάμε λίγο πιο πίσω την άμυνά μας. Αλλά όταν σε παρασύρει το αποτέλεσμα, θες να κερδίσεις. Είναι γεγονός ότι ανεβήκαμε πάλι πολύ ψηλά που δεν το θέλαμε. Θα μπορούσαμε και να κάνουμε γκολ. Ήταν ένα ντέρμπι, όπως είπε και ο Κώστας, και έχει τα καλά του και τα σχήματα του, αλλά σε αθλητικά πλαίσια. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Κουσάνα, να κάνουμε και μια-δύο ερωτήσεις και στον Κώστα τον Ασημάκη. Κώστα, φαντάζομαι ήταν πολύ κακό το γεγονός ότι πήγατε στα αποδυτήρια με 1-1, έτσι? Και νομίζω φάνηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, τουλάχιστον στην αρχή του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό, μας πεις και εσύ βέβαια. Ο αντίπαλος μας ισοφάρισε στο καθυστερεί του πρώτου ημίχρονου. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο να αντέξουμε στην φυσιολογική πίεση του αντιπάλου στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημίχρονου. Στο τέλος κάναμε ένα-δύο κλασικές ευκαιρίες να πάρουμε το παιχνίδι. Δεν τα καταφέραμε. Πάντα τα παιχνίδια με τον Χολαργό έχουν μια άγρια ομορφιά. Το μάτς ήρθε 1-1, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πήραμε τον πόντο και συνεχίζουμε.
αισθάνεστε αδικημένοι από το αποτέλεσμα ή το θεωρείτε δίκαιο? Εντάξει, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, στο τέλος νομίζω και οι δύο ομάδες είναι ικανοποιημένες με τα πόντα. Όχι μόνο η δική μου και ο Χολαργός, εφόσον δεν έχασε ένα παιχνίδι όπως έγινε στο τέλος του Αγκινιόλ, πρέπει να είναι και αυτός ευχαριστημένος. Όλα τα παιχνίδια στην ΑΚΑ είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς κάθε Κυριακή προσπαθούμε να πάρουμε το καλύτερο. Την περασμένη Κυριακή πληρωθήκαμε στο γήπεδο μας και ήρθαμε εδώ δυνατοί και αποφασισμένοι να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και συνεχίζουμε. Άρα τελικά τα πράγματα είναι πιο θετικά για εσάς σήμερα, για τη συνέχεια, μετά από αυτή την εμφάνιση και από αυτό το αποτέλεσμα? Κοίτα, όταν παίρνεις κάτι στον αγωνιστικό χώρο είναι πάντα θετικό. Θα βάλουμε τα πράγματα κάτω, θα δουλέψουμε και την επόμενη εβδομάδα. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Έχει το θρύο του Καϊδαρίου στην έδρα μας. Θα προσπαθήσουμε εκεί να πάρουμε τους τρεις πόντους και να ανέβουμε βαθμολογικά, γιατί και εμείς θέλουμε την ομάδα να τη βλέπουμε στα ψηλά πατώματα της βαθμολογίας. Πάντως νομίζω συνεχίζει να υπάρχει μια δυσκολία στο σκοράρισμα, Κώστα. Εντάξει, παίξαμε εκτός έδρας. Κάναμε πέντε φάσεις, βάλαμε ένα γκολ. Πόσες να κάνουμε? Δεν νομίζω να είναι δυστοκία. Δυστοκία τα ίδια μας έλεγε επειδή είναι αγωνιστικές και βάλαμε 500 παιχνίδια. Εντάξει, τώρα, το ποσό δεν είναι. Άμα μπορούσαμε να προγράψουμε τι θα γίνεται. Πιστεύω ότι παίζαμε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο και κάναμε 3-4-5 φάσεις να βάλουμε γκολ. Δεν τα καταφέραμε να βάλουμε παραπάνω από ένα γκολ. Πήραμε τον πόντο και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.